ναι, εντοπίστηκαν στην Ιαπωνία γύρω στη δεκαετία του 1990, όπως το είπετε, στο Κολέγιο Τέχνης, Πανεπιστημιακό Κολέγιο Τέχνης της πόλης Καναζάουα. Και μπορώ να πω, όλοι λέμε 30 χρόνια, είναι 47 χρόνια που τα περιμένουμε. Και είναι με ιδιαίτερη συγκίνηση που τα παραλάβαμε σήμερα. Μία ομάδα η οποία δούλεψε πολύ σκληρά. Και οι προσπάθειες είχαν εντατικοποιηθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Ακριβώς όπως το λέτε. Ήταν πολύχρονες οι προσπάθειες, οι οποίες δεν είχαν καταλήξει, και ευτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια, με συντονισμένες προσπάθειες, με καλή συνεργασία, με εξαιρετικούς συνεργάτες, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον προκαθήμενο της Εκκλησίας, τον πρέσβη μας στην πρεσβεία στο Τόκιο, τον υπεύθυνο του Γραφείου Καταπολέμησης Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων του Αρχηγείου της Αστυνομίας και πολλούς άλλους που συνέβαλαν, όπως η Εθνική μας Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας που μας βοήθησε αφάνταστα σήμερα και το Τμήμα Τελωνίων. Να ρωτήσω τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα πριν την παράδοσή τους στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Αυτή τη στιγμή τα βημόθυρα βρίσκονται στο εργαστήριο συντήρησης ξυλογλύπτων και τοιχογραφιών του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Θα δεχθούν μια πρώτη συντήρηση, παρόλο που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση, και θα συνεννοηθούμε με τον Μακαριότατο για την ημέρα επίσημης παράδοσης και παραλαβής. Να σας ρωτήσω ποιες ήταν και οι δυσκολίες τις οποίες συνάντησε η χώρα μας μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή ημέρα. Κοιτάξτε, ένας επαναπατρισμός είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Δεν είναι απλό. Και χρειάζεται πολλή επιμονή, πάρα πολλή υπομονή και συντονισμένες προσπάθειες των αρμοδίων φορέων. Και αυτοί οι αρμόδιοι φορείς είναι περίπου αυτούς που έχω αναφέρει. Δηλαδή είναι οι στενοί μας συνεργάτες του γραφείου του συγκεκριμένου του Αρχηγείου της Αστυνομίας, είναι η Γενική Εισαγγελία, η Νομική Υπηρεσία, ο Γενικός Εισαγγελέας, είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι το Τμήμα Τελωνίων, κυρίως η Εκκλησία της Κύπρου, διότι τις περισσότερες φορές επαναπατρίζουμε από ό,τι έχετε μάθει εκκλησιαστικούς θησαυρούς, αλλά όχι μόνο. Έχουμε αρχαιότητες που επαναπατρίζουμε, που των τελευταίων καιρών έχουν παραδοθεί πάρα πολλές μετά από σκληρές προσπάθειες, θα ήθελα να πω, στις πρεσβείες μας, στις κατατόπους πρεσβείες μας, και λόγω κορονοϊού βρίσκονται τώρα στις πρεσβείες μας, και με την πρώτη ευκαιρία θα επαναπατρίσουμε και αυτές τις αρχαιότητες. Μάλιστα, και πριν κλείσουμε να ρωτήσω ξανά, επειδή δεν το απάντησατε στην αρχή, ποια είναι η αρχαιολογική αξία τους. Εξαιρετική. Πάρα πολύ σημαντική, αρχαιολογική και θρησκευτική βέβαια αξία. Είναι δημόθυρα που χρονολογούνται με επιγραφή, που είναι σπάνιο, με επιγραφή, και χρονολογούνται συγκεκριμένα στο 1778. Μάλιστα. Και αποτελούν έναν πολύ σημαντικό δείγμα της θρησκευτικής μας τέχνης. Μάλιστα. Στην Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστώ επίσης. Τώρα.